δράση κάνει το τηλεοπτικό του σποτάκι με μια βόλτα στο θυσίο. Και πάμε, προχωράμε. Να μιλάτε μαζί του την ώρα που περπατάτε, θα περπατάτε πολύ άνετα και... Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να βγούμε έξω στον κόσμο, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Για να τραβήξουμε ένα μισάωρο περίπου, μια ταινιούλα, στο πούμε έτσι, για τηλεόραση. Τα κόμματα που δεν έχουν πολλά λεφτά, αλλά έχουν πολύ φαντασία, μαζεύουν τις λενάδες τους και κάνουν τα σπότ μόνοι τους. Κάνουμε μια συνάθρηση, η οποία είναι πρώτον πολύ ευχάριστη, γιατί είναι άνθρωποι που γνωριζόμαστε, έχουμε να ιδωθούμε καιρό και που έχουμε συναντηθεί, αλλά έχουν και οι απόψεις μας συναντηθεί. Και κάνουμε αυτή τη συνάθρηση με σκοπό να φτιάξουμε ένα σποτάκι για να επικοινωνήσουμε ακόμα πιο καθαρά τις θέσεις της δράσης. Έχουμε και επαγγελματίες σπουδαίους να δουλεύουν πίσω από την κάμερα. Αυτό είναι ωραίο για το τέρι. Σκεφτήκαμε να το στήσουμε σε ένα χώρο που κυκλοφορούν άνθρωποι, πολίτες, σε ένα φυσικό χώρο και όχι σε ένα ξενοδοχείο, σε γραφεία κόμματος ή σε τηλεοπτικό στούντιο. Φοβάμαι ότι το έχει βαρεθεί ο κόσμος. Ο κύριος Περάκης είχε την πρωτοβουλία αυτή, που δεν τη βρίσκουμε εύκολα σε άλλους χώρους, να κάνει έτσι μια πιο πραγματική συζήτηση σε διάφορα θέματα και με προσωπικότητες. Λοιπόν, θέλω το εξής, να διευθύνεις πιο πολύ την κουβέντα. Είναι κάτι πολύ εναλλακτικό, είναι η δράση. Ό,τι πιο εναλλακτικό υπάρχει στην ελληνική πολιτική. Λίγο ησυχία, παρακαλώ πάλι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που δεν έχει ποτέ μπει σε ένα γύρισμα, αλλά δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον προσωπικά. Τώρα είναι να προσπαθούμε να βάλουμε την εικόνα της δράσης. Μας δόθηκε αυτός ο χρόνος προβολής που πήραμε, που ήταν μια ιστορική δικαίωση για τα μικρά κόμματα που δεν έχουν μπει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που το κάνει ενδιαφέρον. Υποστηρίζω τη δράση και την υποστήριζα από τότε που ξεκίνησε. Συνεχίζω να την υποστηρίζω. Προτιμώ να είμαι στα μετόπιστε. Φοβούμενος περισσότερο ότι οι ηθοποιοί και οι celebrities που κατεβαίνουν με τα κόμματα, μάλλον κακό τους κάνουν, παρακαλώ. Είναι ντουντούκα, είναι αυτό. Ναι, είναι αυτοί, δεν πληρώνω. Ξέρω. Δεν πληρώνω. Δεν ήταν μαζί μας εδώ ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης, ο οποίος είναι συνηθισμένος και φερόντουσαν όλα φυσιολογικά. Για μένα είναι καινούργια. Αλλά είναι ευχάριστη, και δεν είναι φυσιολογική. Θα σταματήσουμε να κάνουμε τη δουλειά σας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα το κάνουμε γρήγορα. Μαρία, Μαρία! Θέλω ησυχία, για πάνω την πάρουμε. Όχι ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα δεν σταματάει με τίποτα.